Άνοιξε στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Ιουλίου η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους μέσω του vouchers.gov.gr. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Τουρισμού, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά, ενώ όλοι οι πολίτες θα έχουν δικαίωμα υποβολής από τη Δευτέρα 18 Ιουλίου. Συνολικά, το νέο πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση των τουριστικών δαπανών διαμονής για 200.000 πολίτες που επιθυμούν να κάνουν τις διακοπές τους. Ωραία. Τα 150 ευρώ το βάουτσερ το δικαιούστε, θα κάνετε αίτηση? Όχι, δεν το δικαιούμαστε. Θα το κάνατε αλλιώς? Ναι, θα το έκανα. Ναι. Το κρίνετε σαν βοήθημα? Είναι κάτι από το τίποτα. Πάντως τις διακοπές κανονικά. Και φέτος το καλοκαίρι. Να περάσετε όμορφα. Καλά. Ναι, θα κάπου θα πάμε. Καλό είναι αυτό. Βόρεια Εύβοια, εδώ να στηρίξουμε γιατί. Θα κάνετε αίτηση και για το επίδομα αυτό το 150 ευρώ, το δικαιούστε? Πολύ πιθανό, αλλά ακόμα δεν το έχω ερευνήσει αρκετά. Θα πάτε στα μέρη εδώ, τα δικά μας. Εκεί σίγουρα, ναι. Έχετε αποφασίσει στην Βόρεια Εύβοια πού? Προς τους Ωραιούς, στο Νέο Πύργο. Φέτος θα πάτε διακοπές, τι λέει το πρόγραμμα? Φέτος λίγο δύσκολα. Δεν έχει τίποτα. Τα 150 ευρώ το βάουτσερ, το τουριστικό επίδομα, θα το κάνετε, το δικαιούστε? Το δικαιούμαστε. Αλλά είναι η περίοδος δύσκολη τώρα του Αυγούστου, δηλαδή τον Αύγουστο που μπορούμε να πάρουμε διακοπές, είναι το μικρότερο ποσό, 100 ευρώ μόνο. Τους άλλους μήνες δυστυχώς δουλεύουμε, δεν θα μπορέσουμε. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να εκδώσουν μια άλλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη διαμονή τους σε όποιο ξενοδοχείο ή κατάλημα της χώρας επιλέξουν. Το πρόγραμμα αποτελεί μια αναβαθμισμένη εκδοχή του ομώνυμου προγράμματος των προηγούμενων ετών, καθώς για πρώτη φορά προσφέρεται αυξημένη επιδότηση 150 ευρώ ανά δικαιούχο από 120 που ήταν, ειδική πρόβλεψη για υψηλότερη επιδότηση 200 ευρώ για αμαία με αναπηρή άνω του 67%.